σπουδαία σημασία νίκη για την νίκη Βόλου επί τη Κέρκυρα με σκορ 1-0 που την φέρνει μία ανάσα από του πρωτοπόρου. Παιχνίδι με πολλέ δυνατέ μονομαχίε τα πρώτα λεπτά στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Παιχνίδι κέντρου χωρί κάποια από τι δύο ομάδε να καταφέρει να απειλήσει. Στο 17 η Κέρκυρα θα απειλήσει πρώτη με την εκτέλεση φάουλ αρχικά και στη συνέχεια στην επαναφορά θα διώξουν τον κίνδυνο οι αμυντικοί της νίκης. Στο 20 λεπτό οι φιλοξενούμενοι θα πλησιάσουν στον γκολ, ο Μπέριαν όμως θα πλασάρει άστοχα εξ επαφής. Στο 31ο λεπτό η επιμονή του Σοϊλέδη έφερε το Μανουσάκι πρώτης εστίας και αυτός δεν είχε πρόβλημα να σουτάρει και να ανοίξει το σκορ για την νίκη Βόλου. Η νίκη έτσι μετά το 1-0 έλεγξε το ρυθμό του παιχνιδιού έχοντας πλέον την ψυχολογία με το μέρος της και πίεσε ακόμη περισσότερο για να πετύχει ακόμη ένα τέρμα. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου η Κέρκυρα έκλεισε την νίκη στα καρέ της, χωρίς όμως να απειλήσει για την ισοφάριση. Στο 48ο λεπτό, ωραίος συνδυασμός των παικτών της νίκης με τον Βρονταρά να μαζεύει τελικά την μπάλα. Αναγκαστική αλλαγή για την νίκη στο 50 με τον Μπιτσάκο να περνάει στη θέση του Ακασού. Στο 54 ο Τζιόρας βρέθηκε τέτα τέτ με τον Βρονταρά με τον δεύτερο να αποκρούει την μπάλα. Στο 64 ο Κόντος για τους φιλοξενούμενους απείλησε την εστία του Αποστολίδη με εκτέλεση φάουλ, χωρίς όμως τον goalkeeper της νίκης να ανησυχήσει. Η Κέρκυρα ήταν καλύτερη συνολικά στο δεύτερο ημίχρονο, μην μπορώντας όμως να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Αποστολίδη. Και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για την νίκη με τον Ισαάκ να αποχωρεί και τον Ρονκάτο να περνάει στη θέση του. Μεγάλη ευκαιρία για την Κέρκυρα στο 84ο λεπτό με τον Γκόμες να αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Δύο λεπτά αργότερα στο 86 ο Καραδέμητρος απείλησε και αυτός επίσης με δυνατό σουτ με τον Αποστολίδη να δείχνει και πάλι σε ετοιμότητα. Στο 88 θα έρθει η σειρά του Κόντου να απειλήσει εκ νέου και τον Αποστολίδη να μαζεύει και πάλι την μπάλα. Η νίκη διαχειρίστηκε έξυπνα το υπέρ της 1-0 από το πρώτο ημίχρονο μέχρι το φινάλε του αγώνα και με διπλή ζώνη άμυνας κράτησε μακριά από την εστία της τους παίκτες της Κέρκυρας. Ο στόχος επιτεύχθη, πήραμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Φτάσαμε ακόμα πιο πολύ τους πρωτοπόρους και όπως είπατε δεν σκοράρα αλλά σκοράρα συμπαίκτης μου και το σημαντικότερο είναι ότι πήραμε την νίκη. Το πάθημα μας έγινε μάθημα, τώρα πλέον από εδώ και πέρα αυτά τα παιχνίδια είναι τελική. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το σκόρ όταν παίρνουμε το προβάδισμα. Αυτή τη φορά τα καταφέραμε, ήμασταν προσγειωμένοι και προσιλωμένοι στο στόχο μας και καταφέραμε και πήραμε αυτή τη σπουδαία νίκη που μας έρθει πιο κοντά στις πρώτες θέσεις.